Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε και πάλι για το γυναικείο ποδόσφαιρο και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας μια γυναίκα η οποία είναι αρκετά χρόνια στο χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου και ως ποδοσφαιρίστρια και πλέον ως προπονήτρια. Ήταν στον Ατρόμητο και πλέον είναι στις νέες Ατρομήτου. Φυσικά μαζί μας είναι η Καλομήρα Κοντομίχη. Καλομήρα, καλησπέρα. Καλησπέρα για πούμε. Καλομήρα, πρώτον δόθηκε μια απόφαση να ξεκινήσουν οι προπονήσεις στην Α' Εθνική. Μετά νέα απόφαση να σταματήσουν οι προπονήσεις. Και ξανά βγήκε και τώρα τελευταία μια απόφαση να ξεκινήσουν οι προπονήσεις μόνο στην Α' Εθνική Γυναικών. Ναι. Σίγουρα είναι μια... Θα πρέπει, πιστεύω, μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αποχής που έχουμε σαν γυναικείο πρωτάθλημα γενικά, να υπάρξει μια δραστηριότητα, έστω και αν αυτή ξεκινάει από το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής και δεν περιλαμβάνει ακόμα τις χαμηλότερες κατηγορίες. Σίγουρα τα χρονικά περιθώρια είναι δύσκολα, ειδικά από την πλευρά της προπονητικής. Θα πρέπει τα κορίτσια μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αποχής να προετοιμαστούν κατάλληλα, ούτως ώστε πρώτο και κύριο να μην έχουν οι ίδιες προβλήματα και θέματα τραυματισμών. Και στη συνέχεια, αν θα γίνει κάποιο πρωτάθλημα, η κάθε ομάδα θα θελήσει να διεκδικήσει τους στόχους τους. Δεν ξέρω κιόλας, γιατί αυτά είναι γενικά προβλήματα που τα έχουμε στο γυναικείο, από την αν θα οριστεί, τι θα γίνει με τον υποβιβασμό, πώς θα γίνουν οι διαδικασίες. Πιστεύεις ότι Καλομήρα υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για να διεξαχθούν και τα πρωταθλήματα της Β' Εθνικής Γυναικών και της Γ' Εθνικής? Κοιτάξτε, εγώ σίγουρα σαν προπονήτρια και σαν άνθρωπος του χώρου θέλω να γίνει το πρωτάθλημα, θέλω να υπάρξει δραστηριότητα, θέλω έστω και αν χρειαστεί ακόμα να πάμε σε κάποιο χρόνο μεταγενέστερο μέσα στο καλοκαίρι, να υπάρχει δραστηριότητα. Πρώτα θα ξεκινήσω από τις προπονήσεις, γιατί το πιο βασικό για μας είναι να μπούμε στο γήπεδο με τα παιδιά, με τις αθλήτριές μας που έχουν μείνει πάρα πολύ καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης και αυτό έχει επιπτώσεις τόσο στα παιδιά που βρίσκονται σε αναπτυξιακή ηλικία και σε επίπεδο που κάποια από αυτά, φανταστείτε, του χρόνου μπορεί να είναι πανελλήνιες, να είχαν ένα διάστημα αποχής, μετά πάλι να κάνουν χρόνο από την εξέλιξή του. Μπορεί να μετά από δύο χρόνια να βγουν στο γήπεδο και να ξεκινήσουν από ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα. Πρώτο και κύριο λοιπόν, και δεν είναι μόνο τα μικρά παιδιά, το ίδιο ισχύει και για τις μεγάλες, για τα μεγάλα κορίτσια, κορίτσια που έχουν τις δουλειές τους και είχαν ένα πρόγραμμα και τώρα ξαφνικά μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μπουν στη διαδικασία πάλι να επανέλθουν και σωματικά, που είναι μεγάλο θέμα, αλλά και στην καθημερινότητά τους. Θέλω να γίνουν τα πρωταθλήματα, να υπάρξει φυσικά ένα χρονικό διάστημα που θα μπορέσουν να προετοιμάσουν τα παιδιά. Προσωπικά για την ομάδα μου θεωρώ, επειδή δουλεύω πολλά χρόνια με τα ίδια παιδιά, θεωρώ ότι δεν θα μας είναι πολύ δύσκολο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να προετοιμαστούμε. Πιστεύεις ότι μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει προπονήσεις, τουλάχιστον ανα γκρουπ, σε ένα γήπεδο που είναι ένας ανοιχτός χώρος? Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό σαν άνθρωποι ώστε τα παιδιά να μην είναι συνέχεια. Σαν άνθρωποι του αθλητισμού, αυτό παραπονό έχουμε, ότι σε όλες τις χώρες, σε πολλές μάλλον, στις περισσότερες χώρες, ο αθλητισμός είναι ενεργός. Γίνονται ακόμα και τα πρωταθλήματα και εμείς δεν μπορούσαμε ούτε με κάποιες διαδικασίες να μπορέσουμε να έχουμε μια προπονητική δραστηριότητα στα παιδιά. Με κανονισμούς, με γκρουπάκια, δηλαδή αυτά που λένε, που λέμε τα αυτονόητα, ότι αλλού υπάρχει συνωστισμός και εμείς τα παιδιά δεν μπορούν με τάξη και με πειθαρχία, με τους προπονητές τους, με τους κανόνες που θα τους επιβάλλουμε να κάνουν τον αθλητισμό τους. Είναι καλύτερα στην πλατεία δηλαδή. Τα κορίτσια που μιλάς μαζί τους, οι παίκτριές σου, τι σου λένε, θέλουν και αυτές να ξεκινήσουν έτσι τις προπονήσεις? Τα κορίτσια, εμείς στην ομάδα μας ζούμε και μια ιδιαίτερη συνθήκη φέτος. Περάσαμε από μια διαδικασία δύσκολη και θα κάναμε ένα restart και σίγουρα ήταν πολύ απότομο για μας αυτό. Γιατί είχαμε κάνει την προετοίμασή μας, τα φιλικά μας παιχνίδια, προσπαθούσαμε να μπούμε στην καινούργια ψυχολογία που πρέπει να μπούμε και
να εστιάσουμε στο προπονητικό κομμάτι, να βάλουμε νέα στοιχεία στο παιχνίδι μας. Και ξαφνικά, εκεί που περιμέναμε σε λίγο διάστημα να ξεκινήσουμε. Ήταν μια εβδομάδα πριν την πρώτη αγωνιστική. Ναι, πριν την πρώτη αγωνιστική της Α' Εθνικής, δύο πριν της Β'. Τα κορίτσια στην αρχή σίγουρα παίρνουν κάποια προγράμματα που και την προηγούμενη περίοδο είχαμε για ενδυνάμωση κτλ. Όταν μιλάμε και για ανήλικα παιδιά, δύσκολα θα τους πεις να βγουν έξω, να τους δώσεις ένα πρόγραμμα που να μπορούν να το κάνουν. Και πόσο να το τηρήσουν όμως. Και πόσο να το τηρήσουν. Και εκτός αυτού, από ένα σημείο και πέρα υπήρχε την κόπωση και η ψυχολογική και η σωματική και είναι δύσκολο να τηρηθεί. Ωραία. Να πάμε τώρα να γνωρίσουμε την Καλομήρα Κοντομήχη. Πώς η Καλομήρα μπήκε στο χώρο του ποδοσφαίρου, πώς μικρό κορίτσι πήρε την απόφαση να παίξει ποδόσφαιρο. Μικρό δεν την πήρα την απόφαση. Η ενασχόλησή μου με το ποδόσφαιρο έγινε σε σχετικά μεγάλη ηλικία. Είμαι από τη Λευκάδα. Γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί. Προέρχομαι από πολύτιμη αγροτική οικογένεια. Είχα πάντα αθλητικό υπόβαθλο. Στο σχολείο εκεί που ακόμα κάνουν τα παιδάκια τους αγώνες μεταξύ τους για το σχολικό, ποιος θα πάει στο μήκος, ποιος θα πάει στο τρέξιμο. Είχα πάντα πολύ καλές επιδόσεις και ασχολήθηκα με το στίβο. Χωρίς να είναι και το, και αυτό σε ακόμα. Σε ποιο, στο στίβο, στο μήκος ήσουνα. Ναι, ασχολήθηκα στην πορεία με το μήκος και το τριπλούν. Το αγάπησα το άθλημα, αν και αυτό δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή. Ερασιτεχνικά ή ήσουνα σε ομάδα. Όχι, έκανα. Ήμουνα σε επίπεδο όλα τα χρόνια, και τα γυμνασιακά και τα ηλικιακά, επίπεδο Πανελληνίου Πρωταθλήματος, τελικούς Πανελληνίου, έκανα όλη τη διαδρομή μέχρι εκεί και φυσικά με συνθήκες, δηλαδή στη Λευκάδα είχαμε ένα γήπεδο με χώμα, τρέχαμε το ταλτάν, πηγαίναμε εκεί, βγαίναμε στη φόρα δύο μέτρα μπροστά, κάναμε σύνθετα, γιατί κατέβαινα σε αρκετές αγώνες να παίρνει και βαθμούς ο σύλλογος, κάναμε σύνθετα και είχαμε 4 εμπόδια να κάνουμε στη Λευκάδα και πήγαινα στον αγώνα 8 μέχρι κάτω, άλλο πόδι να πατήσεις, άλλο να βγεις. Γενικά ήταν όμως, πήρα πολλά από αυτό το κομμάτι. Παρότι ήθελα να πω ότι και αυτό στην αρχή ήθελα να ασχοληθώ με το μπάσκετ, μία γυμνάστρια πήγε στο σπίτι, είπε στον πατέρα μου ότι θα πρέπει να ασχοληθεί με το στίβο γιατί είναι πολύ καλή. Εγώ ήξερα ότι εφόσον ο μπαμπάς δεσμεύτηκε, δεν υπήρχε περιθώριο αλλαγής. Ασχολήθηκα, όπως είπα, το αγάπησα και πήρα πάρα πολλά πράγματα για τη μετέπειτα απορία μου μέσα από τον κλασικό αθλητισμό. Το πήρα μάλιστα και σαν ειδικότητα αργότερα. Συμμετείχες και σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Βέβαια. Κάθε χρόνο έκανα όλη τη διαδρομή. Υπήρχαν οι σχολικοί της στη Λευκάδα, μετά πήγαμε στο Αγρίνιο, στα Γιάννενα. Και ήσουν καλή ή Καλομήρα. Ήμουν επίπεδο Πανελληνίου κάθε χρόνο στο Πανελλήνιο και στους τελικούς των αθλημάτων. Και πώς μετά η στροφή από το. Η στροφή έγινε όταν πήγα, όταν ήθελα για να σπουδάσω και εκεί ήμουν καλή μαθήτρια και είχα αρκετές επιλογές, πιο εύκολες στην αποκατάσταση την επαγγελματική. Παρ' όλα αυτά επέλεξα τη Γυμναστική Ακαδημία, ήρθα στην Αθήνα. Στα 18 μου χρόνια έμεινα στη θεία μου εδώ στον Κορυδαλό. Οι πρώτοι μήνες ήταν δύσκολοι μέχρι να εξοικειωθώ με τη νέα κατάσταση. Από τη Λευκάδα στην Αθήνα. Από τη Λευκάδα στην Αθήνα μόνη μου, να εξοικειωθώ, να πατήσω τα πόδια μου, να βρω τα βήματά μου, ένα σπίτι, μια δουλειά. Και εκεί κάπου εμφανίστηκε σαν, πήρα ένα μάθημα επιλογής, γιατί δεν ήταν μάθημα κορμού, μάθημα του έτους, εκείνα τα χρόνια στη Δημασία Ακαδημία, πήρα μάθημα επιλογής ποδόσφαιρο και έτυχε ο προπονητής που είχαμε, ο κύριος Σάκης ο Σουβλής, να συνεργάζεται με μια ομάδα, την Γαλιθέα. Έστελνε κορίτσια που είχαν προσόντα σε αυτή την ομάδα. Εγώ λοιπόν δεν πήγα αμέσως, γιατί έμενα στον Κορυδαλό, η σχολή ήταν στη Δάφνη, είχα και στο μυαλό μου ότι θα ασχοληθώ με το μπάσκετ. Κάποια στιγμή έτυχε μέσα από έναν ανταγωνισμό που είχα στο μάθημα να θελήσω να πάω και εκεί κόλλησα, γιατί βρήκα παιδιά τα οποία είχαν τις ίδιες, ήταν μια ομάδα, μια παρέα που ήταν σχηματισμένη περίπου με αυτόν τον τρόπο. Άρα η πρώτη ομάδα ήταν η Καλυθέα. Η πρώτη και μοναδική. Έπαιξα 10 χρόνια στην Καλυθέα. Σε ποια θέση αγωνιζόσουν η Καλομήρα? Σέντερφορ. Σέντερφορ.
Έπαιξα 10 χρόνια στην ομάδα. Ήμασταν μια παρέα που είχαμε τα ίδια ενδιαφέροντα παιδιά από τα 7 ή περισσότερες. Υπήρχε ένα βασικός κορμός και ανά διετία, τριετία οι συμπληρωματικές παίχτες που ήταν πάρα πολύ βοηθητικές φυσικά ανανεώτησαν. Σε προσωπικό επίπεδο, λόγω των αθλητικών μου δυνατοτήτων, του φυσική κατάσταση και τα λοιπά, ξεχώρισα σχεδόν αμέσως και είχα την τύχη να, για μια εξαετία, ευθεατία, να είμαι και στην Εθνική Γυναικών. Εκεί ήταν για μένα μεγάλη αλλαγή και μεγάλο το σοκ. Ο κύριος Μπατσίλας τότε που με επέλεξε, έκανε μια καταλυτική, ήταν μια καταλυτική περίοδος στην πορεία μου στο ποδόσφαιρο, γιατί είδα το υψηλό επίπεδο. Η ομάδα μου έπαιζε στη Β' Εθνική, έκανα πλάκα στο γήπεδο μέσα και είδα το υψηλό επίπεδο, αθλήτριες, προσωπικότητες, κορίτσια, πολύ, πολύ. Και επειδή ήμουν και ανταγωνιστική, ήθελα άμεσα να καλύψω τις αδυναμίες και να... Περίμενες όταν ξεκίνησες στο ποδόσφαιρο να παίζεις, ότι θα φτάσεις μέχρι και την Εθνική Ομάδα? Όχι, σας είπα ότι ήρθαν όλα έτσι, όλα μαζί και γρήγορα. Ήξερα από, επειδή μπήκα μεγάλη στον χώρο και ήμουν απόλυτα συνειδητοποιημένη και γενικά από μικρή είχα ευθύνες και αντιμετώπιζα τα πράγματα. Ήξερα ότι οι δυνατότητες αυτές που με οδηγήσαν στην Εθνική είναι η αθλητική, η φυσική μου κατάσταση που είχαμε, υπάρχει έλλειμμα και ακόμα υπήρχε. Ήξερα ότι πρέπει να βελτιώσω. Ποιος ήταν ο προπονητής που σε βοήθησε, έτσι, που τον έχεις στην καρδιά σου? Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι στο γυναικείο ποδόσφαιρο, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, ήταν δύσκολα με τους προπονητές. Δηλαδή, σαν καλυθέα κιόλας, ακόμα εκεί είχαμε και άλλα θέματα. Ήταν πιο πολύ υπαίχτες το κινούσαμε το ζήτημα με την τρέλα μας. Υπήρξαν προπονητές που δεν φέρθηκαν σωστά στην ομάδα. Υπήρξαν προπονητές που έπαιρναν την αντιζηλία να διεκδικήσουν, να δημιουργήσουν κόντρες και έρηδες με το ποια βάζει τα πιο πολλά γκολ, ποια είναι στην αρχική, ποια δεν είναι. Και δεν μπορώ να. Ή ακόμα χειρότερα, προπονητές που μπορεί να ανακάτευαν την ομάδα στον τελευταίο αγώνα για να μην φτάσει εκεί που είναι να φτάσει, γιατί υπήρχε κάποια συνεννόηση. Δεν έχω καλή εμπειρία. Οι προπονητές που, σίγουρα οι προπονητές στην Εθνική, ο κύριος Δημήτρης Μπατσίλας, που έπαιζε, ήταν ένα παιδί, έπαιζε 2 χρόνια ποδόσφαιρο, αν έπαιζε, ούτε καν. Και μου έδωσε αυτή την ευκαιρία. Και στη συνέχεια ο κύριος Γεωργόπουλος ήταν ένας προπονητής και αυτός που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί εκείνη την περίοδο ήταν αρκετά απογοητευμένη και στην Εθνική δεν μου πηγαίνανε όπως τα ήθελα τα πράγματα και ήθελα να ασχοληθώ και με την προπονητική. Ήμουν σε μια κατεύθυνση αποχώρησης. Και η αντιμετώπιση του ήταν τέτοια που έδωσε μια παράταση στην παρουσία μου εκεί. Οι φίλες σου, τι λέγανε όταν η Καλομήρα έπαιζε στην Εθνική Ομάδα Γυναικών Ποδοσφαίρου? Τι σου λέγανε? Κοιτάξτε να δείτε. Οι φίλες μου εκείνο το διάστημα, γιατί είχα φύγει από τη Λευκάδα και με τα Σαββατοκύριακα, οι αγώνες και τα λοιπά, ήταν λίγες οι επισκέψεις, ήταν στην ομάδα. Οπότε γνωρίζανε ότι ήταν πολύ κοντά στη διαδικασία όλοι. Ήμασταν όλες πολύ κοντά και περάσαν πάρα πολύ όμορφα χρόνια. Ταξιδεύαμε όλοι τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας. Πηγαίναμε στη Χαλκιδική για beach soccer. Στη Λευκάδα της ήρθαν τα παιδιά και κάναμε τουρνουά διάφορα. Δηλαδή ήταν μέσα στην ιστορία. Παίζαμε, είχαμε ομάδα και παίζαμε 5x5 με άντρες. Είχαμε δηλαδή δραστηριότητες δικές μας πολύ ξεχωριστές. Αυτό που σας έλεγα ότι δεν ήταν τόσο το προπονητικό κομμάτι, η εξέλιξή μας ήταν σαν παρέα. Σαν παρέα. Δηλαδή, βρήκα την παρέα που άφησα στο χωριό και τη βρήκα στην ομάδα. Πόσα γκολ έχεις πετύχει, τα έχεις μετρήσει, τα θυμάσαι? Έκανα πολύ καλές υπομοιδές, η αλήθεια είναι. Η ομάδα έπαιξε 6 χρόνια στην Αλφα Εθνική της Καλυθέας. Τουλάχιστον τις 3 σεζόν είχα πάνω από 20 γκολ. Και τις άλλες 3 στα 15, ακόμα και την πρώτη μου χρονιά στον Ατρόμητο που ήμουνα παίχτρια στην ουσία και είχαμε προπονητή τον κύριο Τσανετουλάκο, ένα πολύ καλό προπονητή και πολύ καλό άνθρωπο. Και εκείνη την χρονιά που η ομάδα ήταν χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με την Καλυθέα που πρωταγωνιστούσε στο πρωτάθλημα εκείνη την περίοδο, ήμασταν με την Καλυθέα από δεύτερη μέχρι τέταρτη θέση πάντα. Πέτυχα 13 γκολ στην πρώτη μου σεζόν με τον Ατρόμητο. Τις επόμενες σεζόν που ήμουν και προπονήτρια, χρησιμοποιούσα τον εαυτό μου σε ρόλους που θα έπρεπε να είναι για την ομάδα δηλαδή. Είχε φύγει πλέον το παιχτικό.
ποιο ήταν το δυνατό σου σημείο, Καλομήρα, με το αριστερό, με το δεξί? Κοιτάξτε, καταρχάς τα δυνατά μου σημεία είχαν να κάνουν με την αγωνιστικότητα. Ήμουν πολύ πιεστική, ήμουν πολύ γρήγορη, χρησιμοποιούσα το σώμα μου με τέτοιους τρόπους σε ψηλές μπαλιές και διεκδικήσεις να πάρω πλεονέκτημα και να χρησιμοποιήσω το διασκελισμό μου. Έβαζα γκολ με κεφαλιές. Αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν το δυνατό μου σημείο. Δεν ήταν τόσο η τεχνική δηλαδή της κεφαλιάς, όσο ότι κάποια συναρμογή, εκτίμηση πορείας μπάλας, με τα πόδια δεξιοπόδαρη. Με το δεξί πόδι, το αριστερό στην πορεία των χρόνων έφτασε σε ένα νορμάλ επίπεδο. Πέτυχε να πάντως αρκετά γκολ. Άρα κρέμασες τα ποδοσφαιρικά σου παπούτσια στον Ατρόμητο, όπου και συνέχισες μετά την... Όταν η ομάδα της Καλλιθέας, ήμουν εκεί μέχρι την τελευταία μέρα, σταμάτησε τη λειτουργία της για οικονομικούς λόγους και την επόμενη σεζόν, έχοντας αποχωρήσει από την Εθνική και ξεκινήσει τη διαδικασία της προπονητικής, δηλαδή ήταν δύσκολο να είσαι στην Εθνική και να λείπεις αρκετά συχνά και να έχεις ένα τμήμα σε κάποια ομάδα που τα λείπεις συχνά. Εδώ οι προπονητές εμείς δεν λείπουμε μια μέρα, είμαστε και πιο άρρωστοι να είμαστε, προσπαθούμε να μην γίνει αυτό. Πήγα λοιπόν στον Ατρόμητο και την πρώτη χρονιά είχαμε τον κύριο Τζανετή Λάγκο, όπως σας είπα, και εκεί, πάνω εκεί, ξεκίνησε και όλη η διαδικασία, γιατί από τους πρώτους μήνες της παρουσίας μου εκεί η κυρία Στέλλα Μουζάκη μου πρότεινε να ξεκινήσουμε ακαδημίες. Πάνω σε αυτή την ενασχόληση που ήταν πολύ δύσκολη η δημιουργία, γιατί δεν είναι όπως το έχετε στο νου σας με τα γόρια, είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι, γι' αυτό είμαστε και όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι για το επίπεδο που έχουμε φτάσει. Εκεί σταδιακά από τη δεύτερη σεζόν ανέλαβα και την ομάδα, ήμουν διαχειρίστρια στην ουσία της ομάδας, προπονήτρια. Είχαμε κάποιο προπονητή που θα έπρεπε να είναι στα χαρτιά, αλλά εγώ κατήφθηνα την ομάδα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτό το σημείο ήταν πάρα πολύ κομβικό. Τη στιγμή που μπήκα στη διαδικασία να ασχοληθώ με τις γυναικείες ακαδημίες, και αυτό ήρθε μια αλλαγή που δεν την είχα σχεδιάσει στη ζωή μου. Είχα ξεκινήσει, δούλευα σε εφηβικό τμήμα, να φανταστείτε, κατευθείαν. Ο δάσκαλός μου στη σχολή, ο κ. Βαγγέλης Ομπεκρής, μου έδωσε την ευκαιρία για την πρώτη μου δουλειά σε προπονητικό επίπεδο και με πήγε εκεί πέρα και ξαφνικά μου πέδω εφηβικό. Δάσκαλος ο κ. Ομπεκρής. Δάσκαλος, μεγάλος δάσκαλος. Με πέταξε στα βαθιά κατευθείαν, δούλεψα, μου άρεσε. Στην πορεία, από τα επόμενα χρόνια, και επειδή ασχολήθηκα και αμέσως με την προπονητική στο γυναικείο, μεταπήδησα στις χαμηλότερες ηλικίες, στα αγοράκια. Δουλεύω με πιο μικρά παιδιά. Πόσες συμμετοχές είχες με την εθνική ομάδα? Με την εθνική ήμουνα σε τρεις ολοκληρωμένες προκριματικές φάσεις, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, παγκόσμιο. Άμα υπολογίσουμε ότι οι αγώνες αυτοί συνήθως είναι 5 ή 6 ομάδες, έπαιζα, είχα συμμετοχές πάντα. Τη μία περίοδο ένα βασική στην ομάδα, την άλλη έμπαινα σε αλλαγές, δηλαδή μπορεί να έχω γύρω στις 25 συμμετοχές, κάπου εκεί τις υπολογίζω. Ποιο παιχνίδι ξεχωρίζεις από όλα όσα έχεις αγωνιστεί με την εθνική ομάδα? Ένα γκολ που ακόμα τώρα το θυμάσαι, το πανηγυρίσατε έντονα, ήτανε... Κοιτάξτε, με την εθνική ομάδα η αλήθεια είναι ότι, όπως τα γνωρίζετε κι εσείς, επειδή το επίπεδο είναι χαμηλό, δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε ότι χαιρόμαστε τις επιτυχίες μας σε εκείνο το επίπεδο που πιστεύω αξίζει στον χώρο, γιατί και τότε που ήμουν εγώ, μιλάμε, υπήρχαν προσωπικότητες και στις μέρες μας είναι παιδιά τα οποία έχουν, είναι πολύ αξιόλογα. Είχα πετύχει κάποια γκολ, θυμάμαι σε ένα παιχνίδι με τη Γεωργία, είχα πετύχει hat-trick, μάλιστα μια κοπέλα που ακόμα παίζει στην εθνική γυναικών, από τις πιο αξιόλογες, δεν έχει συντήρα μου, είχε κάνει και τις τρεις πάσες. Είχα βάλει και ένα γκολ στην Τουρκία, σε κάποια φιλικά που είχαμε παίξει και χάναμε ένα 0 και το ισοφαρίσαμε στο τέλος. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα γκολ ήταν σε φιλικά παιχνίδια, αν θυμάμαι. Υπέρτατη τιμή, Καλομήρα, για μια αθλήτρια να παίζει στην εθνική ομάδα, έτσι, και να σκοράρει. Σίγουρα, είναι μεγάλη τιμή, σίγουρα, για κάποιον.
για κάθε αθλητή αυτό το υψηλό επίπεδο. Βασικά θεωρώ όμως ότι χρειάζεται σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό το επίπεδο στο γυναικείο χώρο λίγο καλύτερη διαχείριση των πραγμάτων, γιατί πραγματικά υπάρχει όρεξη από τα κορίτσια και δίνουν και την ψυχή τους και υπάρχει και ταλέντο, όμως κάπου αν θα δείτε, δηλαδή αν κάποιος παρακολουθήσει τη διαδρομή θα δει ότι σε επίπεδο κορασίδων και νεονίδων υπάρχει συναγωνισμός, βέβαια υπάρχουν και τα οι δυναμικότητες τώρα πλέον που έχουν διαμορφωθεί και τα κορίτσια μπορούν να παίζουν σε ένα κάποιον όμιλο πιο στις αρχικές φάσεις πιο βατό. Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι ενώ μέχρι ένα σημείο συναγωνιζόμαστε, μετά η ψαλίδα ανοίγει. Και έχει να κάνει φυσικά με το γεγονός ότι τα κορίτσια μεγαλώνοντας πρέπει να ασχοληθούν και με την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Εγώ βασικά αυτό θέλω να τονίσω ότι στα παιδιά, από την πρώτη μέρα που ασχολήθηκα με την Ακαδημία, γιατί το πιο βασικό όλων που δεν έχουμε πει, λέμε για τα γκολ που έβαζε αγώνων, το πιο σημαντικό για μένα που έχω κάνει στο ποδόσφαιρο είναι αυτή η ομάδα που έχω δημιουργήσει, που έχουμε φτιάξει όλοι μαζί, τα παιδιά που είναι το πιο βασικό, εγώ σαν προπονήτρια και η κυρία Κουκάκη που το πιο βασικό. Ξεκινήσαμε μια ομάδα, να σας δώσω καταλάβετε, πηγαίναμε 5 με 6-7 άτομα για προπόνηση, ένα μικρό γηπεδάκι στο Μαζαράκι, 5x5, και καταλήξαμε μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, ένα άλλο παιδί, να φτάσω εγώ να πω ότι παιδιά, κυρία Στέλλα, θα πάρω την ευθύνη και θα βάλω με τα παιδιά αυτά στην ομάδα μέσα να παίξουν σε αυτό το επίπεδο και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας. Γιατί θεωρώ ότι είναι τελείως διαφορετικό παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει μαζί και έχουν γαλουχηθεί με συγκεκριμένες αρχές αθλητικές να παίζουν για την ομάδα και τελείως διαφορετικό, χωρίς φυσικά να θέλω να αφήσω ή να προβάλλω και τα παιδιά που ήταν στην ομάδα πριν αυτή την αλλαγή, βοήθησαν πάρα πολύ σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Δηλαδή εγώ έπρεπε ταυτόχρονα να διαχειρίζομαι την πρώτη ομάδα, να μένουμε στην κατηγορία και ταυτόχρονα να χτίζουμε από κάτω αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου ότι θα είναι η διάδοχη κατάσταση. Και εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, εκεί θέλω να σταθώ, ότι δεν υπάρχει πιο γεμάτο και πιο ωραίο συνέστημα από το να βλέπεις αυτά τα παιδιά να πώς εξελίσσονται, πώς μεγαλώνουν μέσα στο γήπεδο, πώς οι προσωπικότητές τους πώς εξελίσσονται, πώς παίρνουν αποφάσεις, πώς διαχειρίζονται τις συνθήκες, γιατί το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει πολλά θέματα διαχειριστικά. Δεν είναι ούτε επαγγελματικό αντρικό, ούτε παιδικό που τη μία μέρα θα είναι σε μία ομάδα ακαδημία, που μπας στην άλλη θα σε πάει σε μία άλλη. Υπάρχουν πολλές συνθήκες που πρέπει να διαχειριστούν. Ωραία. Κλείνοντας έτσι το θέμα με την ως ποδοσφαιρίστρια που ήσουνα, θα ήθελα να μου πεις αν ποιες ξεχωρίζεις ως καλύτερες σου αγωνιστικές στιγμές. Αγωνιζόμενοι και στην Καλλιθέα και στον Ατρόμητο. Ναι. Γενικά πέρασα πολύ ωραία σαν παίκτρια και υπήρχαν πολύ δυνατές στιγμές. Υπήρξε σε ημιτελικό πρωταθλήματος ένα σημαντικό γκολ, θυμάμαι, που είχα βάλει με κεφαλιά. Μετά πήγαμε στον τελικό και ήταν μια πολύ συνολική προσπάθεια. Όμως δεν βάζω τόσο τέτοιες στιγμές, όσο μια στα χαμηλά επίπεδα. Ήμασταν στη Β' Εθνική, θυμάμαι, ακόμα με την ομάδα και είχαμε απονοητές απογοητεύσεις. 2 χρονιά συνεχόμενες, στο τελευταίο παιχνίδι είχαμε χάσει με κάποιες συνθήκες λίγο περίεργες την άνοδό μας. Ήμασταν μια ομάδα για το υψηλότερο επίπεδο και το αποδείξαμε άμεσα με το που ανεβήκαμε στην κατηγορία. Και ήταν μια τρίτη σεζόν που πηγαίναμε και πάλι παίζαμε στο τελευταίο, είχε φτάσει η ιστορία στο τελευταίο παιχνίδι. Είχα γυρίσει τραυματισμένη από έναν αγώνα με την Ιταλία στην Ιταλία. Είχα τραυματιστεί, είχα ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, θλάση στον ημινόδη με τον εντόδη. Έπαιζα με κάτι πόδια, τότε δεν είχαμε και δεμένα από πάνω μέχρι κάτω. Και είχε πάει το παιχνίδι πάρα πολύ άσχημα, είχαμε αποβολή από την αρχή. Και έτυχε, ήρθε έτσι η συνθήκη και στα τελευταία λεπτά του αγώνα με ένα corner
Έβαλε ένα γκολ και κερδίσαμε 2-1 και αυτό σήμανε για μας την άνοδο και τη συνέχεια της ομάδας και όλα αυτά που επακολούθησαν τα επόμενα χρόνια που περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές σαν ομάδα και σαν παρέα. Η αντιμετώπιση από τους άντρες, Καλομήρα, βλέποντας μια γυναίκα να παίζει ποδόσφαιρο. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν διάφορες. Όπως σε όλους τους κλάδους και σε όλες τις δουλειές, υπάρχουν άνθρωποι, χαρακτήρες διαφορετικοί. Φυσικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια προβολή περισσότερη και είναι πιο γνωστό στον κόσμο ότι υπάρχουν κορίτσια και γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο. Παλιότερα ή στα δικά μου τα μέρη, ας πούμε, που είμαστε και πιο χωριό, δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Βέβαια, πάντα οι δικές μου παρέες, τώρα τα παιδιά, οι φίλοι μου, ξέρανε ότι παίζαμε μαζί στις σαλάνες, η παρέα μου κοντινή, ξέρανε ότι ασχολούμαι με αυτό. Σε κάποιους άγνωστους ανθρώπους σίγουρα μπορεί να έκανε αίσθηση. Αυτό που περισσότερο θα πω για το κομμάτι άντρας ή γυναίκα είναι στο προπονητικό το επίπεδο. Και σαν προπονήτρια ακαδημιών, θα πω ότι μπορεί να συναντήσει πολλά διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να πας σε έναν αγώνα και να δουν τα παιδάκια σου ότι τι καλά είναι στην τεχνική τους κατάρτιση, τι όμορφα που συνδυάζονται, η τακτική σου συμπεριφορά, να κερδίζεις με πολλά γκολ και να σε δώσουν συγχαρητήρια. Μπορεί ταυτόχρονα να λειτουργείς τελείως διαφορετικά και να δημιουργήσουν με ένα κλίμα εχθρικό, να μπορέσουν να πούνε κάτι που έχει να κάνει με το φίλο, να φέρνει τον άλλο προπονητή σε δύσκολη κατάσταση και να δυναμητιστεί το κλίμα να είναι πολύ άσχημο. Όπως και στην προπονητική μου τη διαδρομή που είμαι αρκετά χρόνια στο χώρο, στην Αλφαεθνική πολλά χρόνια επιβίωσα, δεν ήταν και πολλές οι γυναίκες οι προπονήτριες, και εκείνο που πράγματα τα οποία ενώ ποτέ δεν. Και όταν μου είπε η κυρία Στέλλα να πάμε να δοκιμάσουμε, που ευχαριστώ και για την ευκαιρία, δεν αισθάνθηκα ποτέ ανασφάλεια. Αλλά μερικά πράγματα που σε ενοχλούν και σκέφτεσαι ότι μπορεί να είναι και γι' αυτό. Τι έχεις κερδίσει από το ποδόσφαιρο, Καλομήρα, με την ενασχόλησή σου με το ποδόσφαιρο, ως ποδοσφαιρίστρια και πλέον ως προπονήτρια? Έχω κερδίσει πολλά πράγματα από το ποδόσφαιρο και παρότι, όπως σας είπα και στην αρχή, δεν το είχα ποτέ στο μυαλό μου και σαν παιδί δεν ήταν το πρώτο μου άθλημα που είχα για να ασχοληθώ. Στην πορεία. Να σε διακόψω, αν σου έλεγα τώρα στίβος ή ποδόσφαιρο. Τώρα δεν υπάρχει αλλαγή. Τώρα έχω ζήσει πάρα πολλά πράγματα και νιώθω πολύ γεμάτη από όλο αυτό και έχω δεθεί κιόλας τόσο πολύ με το γυναικείο και με τα κορίτσια και με όλο αυτό που κάνουμε. Γιατί αυτό που δουλεύουμε εμείς και αυτό που προσπαθούμε να φτιάξουμε να υπάρξει μια συνέχεια. Δηλαδή, θέλαμε να. Οι γυναικείες ομάδες αυτό το πρόβλημα έχουν. Μπορεί με περίοδο να έχουν ένα κορμό βασικό, καλές παίχτες, δυνατές και μετά από μια στιγμή στην άλλη να μην υπάρχει τίποτα από κάτω. Εμείς φτιάξαμε μια ομάδα, δουλέψαμε και πιστέψαμε πάνω σε ένα βασικό κορμό σε αυτά τα παιδιά τα συγκεκριμένα που κάναμε πράγματα στον χώρο και που μας στήχησε πολύ το γεγονός ότι σε εκείνο το επίπεδο που βρισκόμασταν, που ετοιμαζόμασταν για το κάτι παραπάνω για την τελική μας επίθεση, θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Κάτω από αυτά τα παιδιά όμως έχει δημιουργηθεί κάτι καινούριο, κάτι νέο και πάνω από αυτά που θα τροφοδοτεί το οικοδόμημα όλο. Αυτό είναι το πιο βασικό για μένα. Τώρα το τι πήρα το ποδόσφαιρο στην αρχή σας την ερώτηση, πήρα πολλά πράγματα. Πήρα αυτοπεποίθηση, το πώς θα να χειριζόμαστε τις καταστάσεις. Βασικά το γεγονός ότι υπήρχε και ένα αίσθημα περιοχής μέσα στο γήπεδο μου δημιούργησε και να τολμήσω να κάνω διαφορετικά και άλλα πράγματα. Και δεν το περίμενα, η ουσία είναι ότι δεν περίμενα ότι και στο επαγγελματικό το κομμάτι θα μείνω στον χώρο. Γιατί στην αρχή είχα ασχοληθεί, είμαι γυμνάσια, έκανα σε παιδικούς σταθμούς σε μικρά παιδάκια γυμναστική και γενικά ασχολήθηκα και με άλλα πράγματα στον χώρο της γυμναστικής. Όμως και έκανα τρεις δουλειές, να φανταστείτε, μέσα σε μια μέρα για να επιβιώσω. Και στην πορεία άφησα τα υπόλοιπα, γιατί έπρεπε όσο ανέβαινε το επίπεδο να αφοσιωθεί σε αυτό το κομμάτι και ασχολούμαι τώρα αποκλειστικά με το αντικείμενο.
πώς ένιωθες όταν έστενες την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα? Κοιτάξτε, σίγουρα... Όταν πετύχαινες ένα γκολ. Είναι η τελική κατάσταση. Όλη η ομάδα δουλεύει για να φτάσει εκείνο το σημείο, να έρθει μπάλα μπροστά και να βάλεις ένα γκολ, να βάλεις ένα γκολ και όλοι να χαρούν, και είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό. Πανηγύριζες με συγκεκριμένο τρόπο ή πώς? Εντάξει, κάποιοι πανηγυρισμοί, όχι με συγκεκριμένο τρόπο. Σίγουρα πάντα θα πήγαινα στο συμπαίχτη μου που μου έδωσε την πάσα. Και γενικά εμείς σαν ομάδα ήταν και λίγο πιο έντονα και συναισθηματικά τα πράγματα. Είναι πάντα ομαδικό το γκολ, περισσότερο παρά ατομικό. Είχες κάποια γούρια, έτσι? Γούρια πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι, ακόμα έχω και για τα παιδιά δηλαδή. Το πώς θα δέσω τα κορδόνια, το σε ποια σειρά θα μπει το κάθε πράγμα. Έπιανε όμως, δηλαδή πετύχαινες κάποιο γκολ όταν έκανες? Εντάξει, τώρα κάποιες φορές πιάνει, κάποιες δεν πιάνει. Το θέμα είναι, ο καθένας έχει το... Ωραία. Πάμε τώρα, Καλομήρα, είσαι αρκετά χρόνια στο χώρο. Έχεις φτάσει και στο αρκετά χρόνια στην Α κατηγορία, στην Α εθνική, και ως παίκτρια και ως προπονήτρια. Έχεις φτάσει και στο κορυφαίο επίπεδο στην εθνική ομάδα. Το γυναικείο ποδόσφαιρο, τότε με τώρα, έχει βελτιωθεί τώρα, έχει ανέβει το επίπεδο? Και πάρα πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι, από τότε που έπαιζα εγώ ποδόσφαιρο. Μόλις μια δεκαετία πάει από τις χρόνια που αποχώρησα από την εθνική. Υπάρχουν κορίτσια τα οποία παίζουν ακόμα από τότε. Και... Οι κατηγορίες είναι ερασιτεχνικές, Καλομήρα. Όλο το γυναικείο. Α εθνική γυναικών είναι ερασιτεχνική κατηγορία. Όλο το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ερασιτεχνικό. Και όλος αυτός ο τόρος που δημιουργήθηκε για μένα ήταν και λίγο άτοπος. Γιατί πρέπει να ασχολούμαστε με την ουσία των πραγμάτων και των θεμάτων και όχι με την εικόνα και το θεαθήνε. Για μένα υπάρχουν πολλά βήματα ξεκάθαρα που πρέπει να γίνουν, όχι μόνο για μένα, τα βλέπει πάρα πολύ κόσμος, και θα μπορούσε άμεσα να υπάρξει μια σχετική ανάκαμψη. Η διαφορά που υπάρχει σε αυτό που μου είπατε σε σχέση με μια δεκαετία πίσω είναι ότι υπάρχουν περισσότερα κορίτσια. Δηλαδή, βλέπω ομάδες που έχουν ανδρικά τμήματα ποδοσφαίρου να δημιουργούν γυναικεία τμήματα ποδοσφαίρου. Δεν θα το έλεγα ότι υπάρχει, γίνεται πολύ αυτό ακόμα. Παρότι από τότε που ήμασταν εμείς στην εθνική, η δικιά μου γενιά, λέγανε ότι σε δύο χρόνια υποχρεούνται οι ομάδες να κάνουν αυτό. Σε δύο χρόνια. Ούτε ξέρω αν η ουσία των προβλημάτων του γυναικείου είναι στο να κάνουν μεγάλες ομάδες τμήματα. Σίγουρα θα προσφέρει μια όθηση και μια έγκλη ότι πιο πολλοί ο κόσμος του Ολυμπιακού, ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Βέβαια, αυτοί οι κόσμοι καμιά φορά φέρνουν και πρόσθετα προβλήματα. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται μια οργανωμένη λίγο προσπάθεια με μικρά βηματάκια από την Ομοσπονδία για να δώσει μια όθηση, γιατί όλοι ξέρουμε ότι τα προβλήματα του γυναικείου χώρου... Ποια είναι τα προβλήματα, Καλομήρα? Τα προβλήματα... Και τι πρέπει να κάνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία? Τα προβλήματα είναι χιλιοεπομένα. Ξεκινάνε σίγουρα από το οικονομικό κομμάτι, από το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις των ομάδων, τα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα, οι διανυκτερεύσεις είναι μεγάλες, και οι άνθρωποι, οι παράγοντες που ασχολούνται με τον γυναικείο χώρο είναι κυρίως άνθρωποι που είτε μπορεί να έχουν και κάποιο παιδί και να τους έχει, να ξεκινήσει από εκεί να μπει και το μικρόβιο. Και είναι άνθρωποι που τρέχουν να βρουν τους χορηγούς για να φέρουν τα χρήματα, να πάει η ομάδα την αποστολή. Καμιά φορά εμφανίζονται ανά τα χρόνια. Συμβαίνει αυτό, ότι εμφανίζονται κάποιοι χρηματοδότες, μπορεί να κάνουν ένα μπάσιμο σε μια ομάδα και αυτή η ομάδα για κάποια χρόνια να πρωταγωνιστήσει και μετά ξαφνικά να τελειώσει και να σβήσει από το χάλτη. Η γνώμη μου είναι ότι απλά βηματάκια μπορεί να γίνουν από την Ομοσπονδία στην κατεύθυνση του να, καταρχάς, για να ανεβεί το επίπεδο το αγωνιστικό, πρέπει να είναι και καλά διακριτά, διαφορισμένοι οι όμιλοι. Δηλαδή, γίνονται κάτι πράγματα τώρα, γάμα εθνική, εμείς φτιάξαμε φέτος καινούργια ομάδα για να αντικαταστήσουμε την ομάδα που είναι σε ατλωμή του που θα μιλάμε για τις γυναίκες Περιστερίου. Ναι, και κλειδωθήκαμε σε ένα όμιλο, λέει, τέσσερις ομάδες, τέσσερα παιχνίδια. Κορεδευόμαστε τέσσερα παιχνίδια, που να, τι πρόοδος και τι εξέλιξη να υπάρχει στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ένας όμιλος ή δύο όμιλοι στην Αλφαεθνική. Γιατί δύο όμιλοι στην Αλφαεθνική? Σε ποιο δηλαδή, λέμε τώρα γιατί η Αλφα γυναικών βόλεϊ να παίξει και εμείς να μην παίξουμε? Γιατί δύο όμιλοι, να ζητάμε να είναι λιγότερα οι πιο δυνατοί
πιο δυνατή αγωνιστικά και οικονομικά, να κάνουν ένα μεγάλο όμιλο. Σωστό να υπάρχουν καλά παιχνίδια, δυνατό ανταγωνιστικό αλφαεθνικής, για μένα παίρνουν και 14 ομάδες. Ένα δυνατό όμιλο αλφαεθνικής. Η όμιλη της Β' πολύ και με περίεργα κριτήρια. Γιατί να μην είναι δύο όμιλοι, βόρειος και νότιος, δυνατό πρωτάθλημα ή πρωταθλητές να, με καλούς όρους και να μπορούν να μπουν μέσα στα, στην αλφαεθνική όταν ανεβούν και να μην γίνεται αυτό το πάνω κάτω. Η γάμα εθνική πρέπει να είναι πιο πολλά τα παιχνίδια. Δεν μπορούμε να είναι τόσο λίγα. Άμα δεν μπορούμε να. Μπορούμε να πάμε σε ένα τοπικό χαρακτήρα, αν χρειαστεί. Έστω και ας λέμε, μπορεί να λέμε μετά ότι στην Αθήνα είναι πιο καλές οι ομάδες, από εκεί είναι πιο αδύναμες. Μπορεί να υπάρχουν οι λύσεις. Αρκεί κάποιοι άνθρωποι, γιατί δεν τα ξέρω εγώ και οι άλλοι δεν τα ξέρουν, τα ξέρουν. Μπορούν να κάτσουν κάποιοι άνθρωποι να κάνουν την έρευνα, να δουν πώς είναι το χώρος και τι λύσεις υπάρχουν. Λέμε για ακαδημίες. Λέμε ότι υπάρχουν ακαδημίες. Λέμε για υποδομές. Για να γίνει πρωτάθλημα υποδομών πρέπει να δούμε από όλες τις ομάδες της Ελλάδας τι ηλικίες υπάρχουν. Δεν μπορούμε έτσι το αόριστα να ορίσουμε ένα πρωτάθλημα K15 και να. Πρέπει να ξέρουμε τι ηλικίες υπάρχουν, ποιο είναι το εύρος, πού μπορούμε να απευθυνθούμε, τι πρέπει να κάνουμε. Πιστεύω ότι με δικές διαθεωρητικές αλλαγές, σε συνδυασμό με το γεγονός αυτό που λένε τόσα χρόνια οι παράγοντες, ότι πρέπει να υπάρξει διαφάνεια στο τι χρηματοδοτήσεις δίνονται, στο τι λεφτά παίρνουν οι. Εγώ με το απλό μου το μυαλό μπορώ να σκεφτώ, δεν μπορεί η Ομοσπονδία να βρει δύο γενικούς χρηματοδότες μόνο για τα πιεγενέλα, ας πούμε, των ομάδων της αλφαεθνικής. Δύο βασικούς χορηγούς ή τα υπόλοιπα. Δηλαδή υπάρχουν πραγματάκια τα οποία πιστεύω ότι είναι εύκολα να γίνουν από εκείνη την κατεύθυνση. Για να πούμε στην ουσία ότι δίνουμε ένα boost και μια όθηση στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και όχι να λέμε ότι. Και αυτό το ίσωμα και η ισοπαίδωση που κάναμε ότι δύο όμιλοι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι τα επίπεδα, τα αγωνιστικά, σαφώς και πρέπει να είναι διακριτά. Και όταν. Υπάρχουν βέβαια οι δικαιολογίες. Είναι υπαρκτά τα προβλήματα ότι οι ομάδες διευκολύνονται περισσότερο να έχουν λιγότερα ταξίδια. Ας πάει ο ισχυρός. Άμα εγώ δεν είμαι ισχυρός και δεν μπορώ να πάω ταξίδια, ας κάτσω στη Β' Εθνική. Για να ανεβεί το επίπεδο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι το κορίτσι με το μάτζι θα πάει στη Βουλγαρία γιατί είναι καλύτερα και θα γίνει καλύτερο από εκεί. Γιατί εγώ όταν κάνω τα παιδιά, θα προτείνω στα κορίτσια, προτείνω από πολύ μικρές να είναι. Τα μαθήματά τους, την εξέλιξή τους, να προγραμματίζουν το μέλλον τους, γιατί το ποδόσφαιρο δεν θα τους δώσει λύση στο μέλλον. Σίγουρα κάποια παιδιά, για μένα τα παιδιά για το βήμα παραπάνω, θα πρέπει να πηγαίνουν έτοιμοι. Δηλαδή να έχουν ένα πλαίσιο εδώ που να μπορούν να δουλεύουν μέχρι σε μια ηλικία, νοητικά να μπορούν να διαχειριστούν, σαν προσωπικότητες ανεπτυγμένες για να κάνουν το βήμα παραπάνω. Όχι να λέμε ότι η λύση μας είναι να στείλουμε τα 17χρονα και τα 18χρονα μέσα από τα σπίτια τους στη Βουλγαρία, τη Σερβία, γιατί είναι καλύτερα από εμάς. Δεν νομίζω ότι αυτές είναι σοβαρές αντιμετωπίσεις. Οι φύλακοι έρχονται στο γήπεδο να παρακολουθήσουν, δηλαδή στον Ατρόμητο, ερχόντουσαν οι φύλακοι. Κοιτάξτε, δεν θα πω ότι ερχόντουσαν οι οργανωμένοι φύλακοι. Εμείς είχαμε κόσμο και είχαμε κόσμο γιατί έχουν να κάνουμε μωρά παιδιά. Αναφέρομαι και γενικά, αν ο κόσμος έρχεται στα γήπεδα να παρακολουθήσει τις γυναίκες. Και το ευχάριστο είναι το εξής, ότι οι άνθρωποι εκεί του γηπέδου. Στο ραστιχνικό που έχουν να δούνε, θα δούνε κάποιο K17, θα δούνε και το γυναικείο. Το θετικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πάμε εκεί και ξαφνικά βρίσκουν μια παρέα που δεν τους ξέρουμε και μας γνωρίζουν. Και γνωρίζουν κάποια παιδιά από εμάς, μας έχουν δει να παίξουμε, θα έρθουν και την άλλη εβδομάδα, θα ρωτήσουν. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό κομμάτι. Και το θετικό, αυτό που θα προσφέρει το γυναικείο ποδόσφαιρο στο φύλαθλο κόσμο, είναι ότι είναι ένα πολύ ρομαντικό κομμάτι. Όπως ήταν παλιά το ποδόσφαιρο που παίζανε για τη φανέλα και είχαν το πάθος και δεν είναι. Είναι μακριά από τις σκοπιμότητες δηλαδή. Πάμε τώρα, Καλομήρα, στην προπονητική σου διαδρομή, η οποία ξεκίνησε από τον Ατρόμητο. Κοιτάξτε, η προπονητική μου διαδρομή ξεκίνησε όπως σας είπα, σπούδασα στη Γυμναστική Ακαδημία, πήρα ειδικότητες και άλματα κλασικό αθλητισμό και ποδόσφαιρο. Από τα αθλητικά μου χρόνια εργάζομαι πάνω στο χώρο της γυμναστικής σε παιδικούς σταθμούς, σε γυμναστήρια και σε πολλές παρόμοιες συνθήκες. Η προπονητική με βάση το ποδόσφαιρο ξεκίνησε όταν αποχώρησα από την Εθνική και αυτό που σας είπα με τον κύριο Βαγγέλη τον Πιεκρή, στην ΑΕ Περάματος πήγαμε. Ο κύριος Βαγγέλης ήταν υπεύθυνος, ανέλαβε υπεύθυνος ακαδημιών και εκεί ξεκίνησα.
αμέσως με την προπονητική μου, την προπονητική διανομή σε ένα παιδικό, σε παιδικό εφηβικά τμήματα. Σε αγόρια. Σε αγόρια. Εκείνη τη χρονιά είχα πάει και στον Ατρόμητο σαν παίκτρια και ξεκίνησε και η ακαδημία μας. Κάναμε την προσπάθειά μας να δουλέψουμε στην ακαδημία. Πολύ γρήγορα, άμεσα, από την επόμενη χρονιά δηλαδή, βρέθηκα να δουλεύω σε 3-4 ομάδες. Ξεκίνησα με τον κύριο, στον κύριο Νίκο τον Λαμπρινάτο, τον Ιούλιο, που συνεργάζομαι πάρα, πάρα πολλά χρόνια όμορφα. Είχα μείνει και μια χρονιά ακόμα στην Επεράματος και δούλευα και στον Ατρόμητο. Από τότε γενικά είμαι σταθερή, δηλαδή όταν δένομαι κάπου μου αρέσει και περνάω όμορφα, μένω εκεί. Είμαι. Συνεργάζομαι, όπως σας είπα, πολλά χρόνια με τον κύριο Λαμπρινάτο, τον Νίκο και τον Ιούλιο. Είναι και εκεί πάρα πολύ ωραία οικογενειακό το περιβάλλον με τα παιδιά και με τις οικογένειες. Και στην ομάδα, στον Ατρόμητο, από φέτος στην Νέα Ατρόμητο και την καινούργια ομάδα την επιβλέπω στη διαχείρισή μου. Τι πετύχατε ως Ατρόμητος, έτσι να μου πεις, η γυναική ομάδα του Ατρόμητου, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ήσουν και εσύ. Λοιπόν, σαν Ατρόμητος εγώ είχα 8 χρόνια σχεδόν την προπονητική επίβλεψη της ομάδας. Την πρώτη τετραετία γινόταν ταυτόχρονα αυτό που σας περιέγραψα, ότι έπαιζα ποδόσφαιρο με κορίτσια, αξιόλογα παιδιά, τα οποία βοηθήσανε πολύ και στο έργο που είχα να βγάλω τα άλλα τα παιδιά της Ακαδημίας να γίνουν αυτό που ήθελα να γίνουν. Όμως το θέμα είναι ότι είχαμε παιδιά και πάλι από χαμηλότερο επίπεδο που πρέπει να απεξέλθουν στο υψηλότερο. Και εγώ έπαιζα μέσα στο γήπεδο μαζί τους. Αντιμετωπίζαμε δύσκολες συνθήκες, γιατί ήμασταν και στον Ατρόμητο και υπήρχε πάντα η πίεση ότι πρέπει να διατηρήσουμε την ομάδα σε υψηλά επίπεδα. Κατορθώσαμε όλες τις χρονιές να μην κινδυνεύσουμε και να η ομάδα να περιμένει στην Α Εθνική. Η καλύτερη θέση είναι που βγήκατε τρίτη. Δύο χρονιές, την προηγούμενη και αυτή που δεν ολοκληρώθηκε. Η πορεία της ομάδας από τη στιγμή που κάναμε την αλλαγή είναι σταδιακά αυξανόμενη. Πρέπει να ήσασταν η πρώτη αθηναϊκή ομάδα. Μετά τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, έτσι. Την πρώτη χρονιά, στην ουσία την πρώτη χρονιά κινδυνεύσαμε. Υπήρχε που βάλαμε τα παιδιά της Ακαδημίας στην ομάδα. Υπήρξε όμως μια δικαστική διαμάχη, μια τιμωρία δικιά μας που μας έφερε σε μια κατάσταση να κινδυνεύουμε. Από την επόμενη χρονιά η πορεία της ομάδας είναι συνεχόμενα ανωδική. Τέταρτη θέση, πετύχαμε και την τέταρτη θέση και πέρυσι στην τρίτη θέση. Πίσω από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Και τις δύο αυτές χρονιές ήμασταν η καλύτερη βαθμολογικά ομάδα των Αθηνών, του Νότου γενικά. Πέρυσι με τον Άρη και τα δύο παιχνίδια ισοπαλίες είχαμε στις μεταξύ μας αγώνες. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ χάσαμε μεγάλο σκορ, αλλά εμένα μου έμεινε η πίκρα. Φυσικά δεν λέω ότι ήμασταν στο ίδιο επίπεδο με τον ΠΑΟΚ. Έγινε ένα παιχνίδι σε κάτι συνθήκες. Έβρεχε, καταράχτης, χόλτα, εμείς δεν είχαμε πατήσει ποτέ χόλτο, λάσπη, όλα τα πλεονεκτήματα δηλαδή της δυναμικής, διαφοράς δυναμικότητας, δύναμη, φυσική κατάσταση ήταν με τον ΠΑΟΚ. Σε καμία περίπτωση δεν ήμασταν στο ίδιο επίπεδο με την άλλη ομάδα, αλλά εγώ αυτό που δεν πρόλαβα να ζήσω και να δω ήταν το παιχνίδι εδώ εντός έδρας, να δω την πρόοδο της ομάδας μας σε κανονικές συνθήκες, σε ποιο επίπεδο είχαμε φτάσει σε σχέση με αυτή την ομάδα που είναι έξω από τα πλαίσια. Γιατί είναι μια ομάδα που έχει budget, παίρνει τις καλύτερες αθλήτριες που υπάρχουν στην Ελλάδα, τις μαζεύει και κάνει μια έτοιμη ομάδα που προσπαθεί να πρωταγωνιστήσει και μακάρι κάποια στιγμή να πάνε και καλύτερα εκεί που δεν τα καταφέρνουμε μέχρι στιγμή στην Ευρώπη. Καλομήρα, τώρα φεύγεις πικραμένη από τον Ατρόμητο. Δεν θα το έλεγα ότι φεύγω πικραμένη από τον Ατρόμητο. Περάσαμε, τα παιδιά μεγαλώσανε με αυτή τη... πάνω σε αυτή τη δομή και σε αυτές τις αρχές να υποστηρίζουμε να είμαστε ο Ατρόμητος και δεν θέλω να πω ότι έχουμε πικρία απέναντι σε αυτή την ομάδα, ίσα που και ο κόσμος του περιστερίου μας έχει βοηθήσει και μας έχει σταθεί και ο πρόεδρος της ΠΑΕ ήταν πάντα κοντά μας όπου χρειαστήκαμε και για μένα εφόσον το βασικό κομμάτι
Δηλαδή τα παιδιά, η ομάδα όπως είναι, είναι εκεί που πρέπει να είναι όλοι μαζί και είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Φυσικά είμαι στενοχωρημένη και εγώ και τα παιδιά για αυτό που σας περιέγραψα, γιατί είχαμε μπει στη διαδικασία, προσθέταμε παίχτριες, μια πολύ καλή τερματοφύλακα, δύο ξένες παίχτριες, προσθέταμε, ήμασταν στη φάση που κάναμε το τελικό μοντάρισμα και τώρα πρέπει να κάνουμε ξανά ένα βήμα πίσω και να το πιάσουμε από την αρχή. Εκεί υπάρχει μια... υπάρχει. Όμως δεν θα το ρίξω, ούτε θα πω ότι είναι θέμα αδρομή του ή υπήρξε διαφωνία, δεν μπορέσαμε να συνεννοηθούμε. Χαίρομαι που λύσαμε τα προβλήματα με τα αδελφία και τα λοιπά και τα παιδιά εκείνες που... το πιο σημαντικό κομμάτι για μένα, αυτό είναι η μεγαλύτερη δικαίωση για μένα, το ότι τα παιδιά αποδείξανε πως αυτό το όραμα που είχα εγώ για μια ομάδα, οικογένεια, δεμένη, ήταν η ουσία του θέματος όλου. Σκεφτείτε ότι φτιάξα μια ομάδα από το μηδέν, με πέντε παιδάκια που πήγαινα εγώ στο γηπεδάκι του Μαζαράκι, έφτασε στην τέταρτη, στην τρίτη θέση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος και κατέληξε να δώσει και μια ανεξάρτητη ομάδα αυτούσια από την αρχή που ξεκινάει τώρα την πορεία της με στόχους. Πάμε τώρα σε αυτήν που λες, στις νέες Ατρομήτου, οι οποίες όποτε ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις θα μετέχει στο ποτάθλημα της Β' Εθνικής Γυναικών, όπου φυσικά θα είναι ξεκάθαρος ο στόχος, έτσι, η άνοδος στην Α' Εθνική. Σίγουρα δεν το συζητάμε ότι ο στόχος είναι η άνοδος. Φυσικά θέλουμε, έχουμε πει με τα κορίτσια ότι θα το κάνω αυτό ούτως ή άλλως και στην πρώτη κατηγορία να παίζαμε, ότι πλέον θα αλλάξουμε κάπως τους αγωνιστικούς μας προσανατολισμούς. Σκεφτείτε ότι όταν μπαίνεις 15 χρονών, 14 να παίξεις με γυναίκες, δεν θα δουλέψεις τόσο στην κυκλοφορία της μπάλας και στην κατοχή και θα δουλέψεις άλλα πράγματα και για να μπορέσει να σταθείς και να κερδίζεις πράγματα. Εμείς σταδιακά έχουμε αποφασίσει, είπαμε, έχουμε θέσει στόχους μας που θέλουμε να βελτιώσουμε την ομάδα μας και θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το πρωτάθλημα προς όφελος των στόχων μας για να παρουσιαστούμε το δυνατόν, όσο το δυνατόν πιο έντονες και καλύτερες ξανά στην διεκδίκηση μεγαλύτερων στόχων. Τώρα, καλομήρα έτσι να γνωρίσουμε τις νέες Ατρομήτου. Ποιες είναι οι goalkeeper? Λοιπόν, για την ομάδα μας φέτος, ο βασικός κορμός είναι ο ίδιος που ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Στη θέση του τερματοφύλακα εμπιστευτήκαμε ένα καινούριο, ένα νέο παιδί που έχει πάρα πολλές δυνατότητες και το γεγονός ότι θα παίξουμε φέτος, αν παίξουμε του χρόνου, στη Β' Εθνική, μας έδινε αυτή την άνεση. Το παιδάκι είναι μικρό, τη λένε Δανάη Ψηρή, είναι το 2006 γεννηθής. Και έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Οπότε η συνθήκη όπως δημιουργήθηκε για μας, μας δίνει την δυνατότητα να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το παιδί και να επενδύσουμε για το μέλλον. Τερματοφύλακα δεν έχουμε βγάλει μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε η Δανάη να καλύψει και αυτό το κενό που έχουμε. Πάμε στην αμυντική γραμμή. Στην αμυντική γραμμή προτεραιότητα έχουν τα δύο κορίτσια τα πιο μεγάλα της ομάδας, η Μαρίνα Αργυριάδη, η οποία είναι ένα παιδί που είναι χρόνια στην ομάδα και έχει στηρίξει, την έχουμε στηρίξει και μας έχει στηρίξει και εκείνη. Η Μαρίνα επίσης, επειδή δεν έχουμε και δεύτερη τερματοφύλακα, είναι καβάτσα άμα χρειαστεί, γιατί ήταν πολύ καλή τερματοφύλακα, έπαιζε στις μικρές εθνικές ομάδες, δεν το ξέρει ότι πρέπει να πάει εκεί, θα το μάθει κάποια στιγμή. Μαζί με την Κατερίνα τη Βέρα, που και αυτό είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε στην ομάδα τελευταία. Και πρόσθεσε πάρα πολλά. Είναι πολύ θετικό για μένα το γεγονός ότι η Κατερίνα είναι ένα παιδί που έπαιζε σε ομάδες της έπαιζε σε πιο ψηλά. Έπαιζε μεσοεπιθετικές ή μεσοεπιθετικές θέσεις. Έχει τεχνικές δυνατότητες. Είχε συνηθίσει να βάζει γκολ και να είναι η βεντέτα της ομάδας. Και δέχτηκε, δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Μόνο αυτό υπήρχε. Το είχαμε ζητήσει από πριν. Είχε στο μυαλό το δικό μου σχεδιασμό, ήθελα ένα παίχτη χειριστή της μπάλας να βοηθήσει σε αυτή την καινούρια προσέγγιση που θέλω να κάνω με την καλύτερη κυκλοφορία. Και παίζουν τα κορίτσια αυτά. Υπάρχει και η Νάνση Κρυμπάρδη που είναι από την πρώτη γενιά των παιδιών της Ακαδημίας και είναι πολυεργαλείο και μπαλαντέρ. Έπαιξε και σεζόν ολόκληρη στα στόπερ. Έχει παίξει και back δεξί και έχει παίξει και αμυντικό χαφ και όπου χρειαστεί βοηθάει. Και η Νίκη Γιουργοπούλου που είναι παιδί
και αυτό της πρώτης γενιάς, πολύ δυνατό, Ταύρος στα δυναμικά στοιχεία, κεφάλι και δεν περνάει τίποτα και δουλεύουμε ακόμα τις αδυναμίες τις τεχνικές. Αυτές είναι οι θέσεις του στόπερ μας. Μπακ δεξί, φέτος θα παίξει, θα έπαιζε, είχαμε στο μυαλό μας την Αντωνία τη Γκριεζή. Πολυεργαλείο, από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξεκίνησε σαν χάβδεξη στην ομάδα, στα πρώτα χρόνια που μπήκαν τα παιδιά στην ομάδα. Παίζαμε και σε θέσεις φυσικά που εξυπηρετούσαν τις συνθήκες που θέλαμε. Στην πορεία γίνεται η εξειδίκευση των θέσεων. Η Αντωνία λοιπόν με τη Λίνα Τσιτεροπούλου θα παίξουν, είχαμε στο μυαλό μας να είναι τα back μας, γιατί θέλουμε ανάπτυξη από τα πλάγια, γρήγορες διεισδυτικές και δύο πάρα πολύ ικανές στο επιθετικό κομμάτι. Ξεχωριστά για τη Λίνα θέλω να πω ότι είναι ένα παιδί το οποίο, αν και δεν ήταν μαζί μας στην Ακαδημία, μπήκε αμέσως την πρώτη χρονιά. Έδεσε μετά η υπόλοιπα κορίτσια. Μπήκε την πρώτη χρονιά που ανεβάσαμε τα παιδιά, πήραμε και δύο παιδιά, την Εύα την Καλδί και την Λίνα Τσιτεροπούλου, που ήταν πολύ κοντά ηλικιακά και τα είχαμε ξεχωρίσει από την ομάδα που έπαιζαν και ήρθανε και δέσανε και βασικά η Λίνα είναι ένα παιδί όχι μόνο αξιόλογο σαν χαρακτήρας, αλλά και με πάρα πολλές δυνατότητες, που αν οι συνθήκες στην Ελλάδα ήταν διαφορετικές, γιατί ένα παιδί που πάει, έχει το σχολείο του, είναι σε μια πολύ καλή σχολή, σπουδάζει πολιτικές επιστήμες, αν ήταν διαφορετικές οι συνθήκες στην Ελλάδα και είχαν κάποια κίνητρα, ήταν και για πολύ παραπάνω πράγματα. Αυτή είναι η αμυντική μας γραμμή. Τα χαφ. Τα χαφ. Στα χαφ έχουμε την άλλη έμπειρη παίχτρια, την τρίτη και τελευταία που έχουμε, την αρχηγό. Τη Μέρη Τράγου. Η Μέρη η οποία ταλαιπωρήθηκε για όλη αυτή τη διετία που η ομάδα πετύχει τους στόχους. Η Μέρη ταλαιπωρήθηκε, όλοι μαζί ταλαιπωρηθήκαμε, γιατί έλειπε όχι μόνο από το αγωνιστικό κομμάτι, έλειπε περισσότερο από όλο το υπόλοιπο, το διαχειριστικό, τη δουλειά που κάνει στην Ακαδημία, την προσπάθεια αυτή όλη. Είναι η ψυχή της ομάδας. Ήταν πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίσαμε τη Μέρη, γιατί σκεφτείτε ότι ένας τραυματισμός που χρειάζεται δύο χειρουργία, που σε βγάζει έξω από τις συνθήκες τους εργασιακές, από το χώρο το αγωνιστικό που έχεις μάθει να είσαι από τα 10, από την ομάδα σου, πας και έρχεσαι στο ταξίδι και δεν παίζεις. Και ήταν πολύ μεγάλο το θέμα που περάσαμε. Δόξα τω Θεώ, η Μέρη δεν πρόλαβε να παίξει, γιατί σταμάτησε το πρωτάθλημα, είχε όμως κάνει την επιστροφή στο τελευταίο παιχνίδι και συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας. Και το θετικό για μένα είναι ότι αυτά τα παιδιά που σας περιέγραψα, η Αργυριάδη, η Βέρα και η Μέρη, εξελίσσονται, ενώ λέμε ότι είναι σε μια ηλικία μεγαλύτερη από τα άλλα παιδιά, εξελίσσονται και βάζουν πολλά στοιχεία στο παιχνίδι τους. Η Μέρη αυτά τα χρόνια έκανε κάποια παιχνίδια πολύ καλύτερο επίπεδο από τα προηγούμενα. Έπαιζε για την ομάδα. Έκανε δουλειές αφανείς και έβαζε αυτά που τις δυνατότητες της, τις οργανωτικές, σε ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο από ό,τι είχε συνηθίσει προηγουμένως. Φυσικά στα αμυντικά χαφ έχουμε δύναμη πυρό στη Μαρία τη Βλασοπούλου, η οποία είναι ένα παιδί που μαζί με τη Δήμητρα την Κόπελου τα βρήκα εκεί όταν πήγα. Ήταν η βάση και ο πυλώνας της Ακαδημίας, τα παιδάκι μέσα στα πόδια μου περνούσε από κάτω. Ήταν αυτά τα 5-7 παιδιά που σας περιέγραψα ότι ξεκινήσαμε την ομάδα και είμαι πολύ περήφανη για την εξέλιξή της, γιατί είναι παιδί που το αγαπάει πάρα πολύ και ασχολείται και βλέπω εξέλιξη όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι αλλά και σαν προσωπικότητα. Η Μαρία Βλασοπούλου, η Ειρήνη Γατούδη μαζί με την Βλασοπούλου και την Κρυεζή της βάζω στο ίδιο επίπεδο σαν βασικούς πυλώνες του όλου οικοδομήματος από πρώτη μέρα. Τα προσόδα της είναι περισσότερο οργανωτικά από ό,τι της Μαρίας. Παίζει στο σύστημα που αγωνίζεται η ομάδα αυτή τη στιγμή, στο 4-3-2-1, στη θέση 10. Έχει πολύ μεγάλη αντίληψη και οξυδέρκεια στο παιχνίδι και παρά το μικρή που φαίνεται στο ύψος, στις κεφαλιές, μπορεί να είναι η καλύτερη μας παίκτη.
Και επίσης, ένα άλλο παιδί που είναι στη δεύτερη γενιά παιδιών που μπήκανε, δηλαδή μπήκανε τα πρώτα παιδιά της Ακαδημίας, και σε δεύτερο χρόνο βάλαμε και άλλα παιδιά που δούλευαν κάτω. Η Δέσποινα Ιερόκομα, και αυτό είναι ένα παιδί με πολλά προσόντα, σωματικές δυνάμεις, υποδομή. Περιμένω πάρα πολλά από αυτή. Και το θετικό με τη Δέσποινα είναι ότι παρότι τα προηγούμενα χρόνια, να ανασκεφτείτε ότι έπαιξε μία χρονιά στη Γάμα Εθνική, τη χρονιά των Πανελληνίων, γιατί δεν μπορούσε να ακολουθήσει όπως έπρεπε να ακολουθήσει την ομάδα, και με μόλις αυτά τα λίγα παιχνίδια, πέρυσι έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια βασική σε υψηλό επίπεδο, χωρίς να φανεί καθόλου ότι είναι τελείως αρχάρια. Και επίσης, και άλλα παιδιά μπορούν να παίξουν στο χώρο του κέντρου, όμως κυρίως αυτές τις τέσσερις αθλήτρες κινούμαστε. Τα κανόνια. Καταρχάς, είμαστε μια ομάδα. Ποια είναι το βαρύ πυροβολικό? Είμαστε μια ομάδα που σκοράρουμε γενικά. Σκοράρουμε και τα στόπερ μας, σκοράρουμε και το κέντρο μας. Στην επιθετική μας γραμμή έχουμε τη Χριστίνα τη Φιτίλη, η οποία είναι παιδί της πρώτης γενιάς, στην ίδια. Θα ήταν στην ίδια συνωμοταξία με τα κορίτσια που περιέγραψα, αλλά ταλαιπωρήθηκε και εκείνη από τραυματισμούς. 2 χρόνια έπαθε χιαστούς και παρόλα αυτά κατάφερε και επανήλθε σε υψηλό επίπεδο και ήταν μέλος κανονικά και στις 2 χρονιές που η ομάδα κατέφερε τους πιο ψηλούς στόχους, την τέταρτη και την τρίτη θέση. Η Χριστίνα μπορεί να αγωνιστεί και στις 4 θέσεις μπροστινές στο σύστημα που αγωνιζόμαστε. Τώρα προχωράμε στην εξειδίκευση σαν center forward. Το ίδιο ισχύει για την Ιωάννα του Παπαθεοδόρου, η οποία είναι δεύτερη γενιά και εκείνη, μαζί με τη Δέσποινα τη Ρόκομα. Μπορεί να είναι το παιδί που έβαλα σε μικρότερη ηλικία και από τις παλιότερες συμπαίχτριές της, γιατί έχει πολλά προσόντα. Ήταν βέβαια άγουρο και αδούλευτο και έπρεπε να τη συμπληρώνουμε σε πολλά πράγματα, όμως οι δυνατότητες της είναι τέτοιες που πίστευα ότι έπρεπε κατευθείαν να μπει και στο υψηλό επίπεδο και να ψηθεί και να αγωνιστεί, και είναι, έχει όλο το μέλλον μπροστά της, δίνει φέτος Πανελλήνιες. Όλα αυτά που λέω εγώ, ότι πρέπει να δουλέψουν πρώτα να κάνουν το μέλλον τους και μετά μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσει να πάει και παρακάτω. Η Αθηνούλα Γιούσια, και αυτή η δεύτερη γενιά, και εκείνη αγωνίζεται και στα άκρα και στον άξονα. Η Δήμητρα Ικόπελου, που σας έγραψε και πριν, ήταν από τα πρώτα παιδιά, μαζί με τη Μαρία τη Βλασοπούλου. Η Δήμητρα την προηγούμενη χρονιά κάναμε restart, γιατί είχε και τραυματισμούς και κατέβηκε και έπαιξε στη Β' Εθνική και ήταν πάρα πολύ καλή και πήρε την ομάδα πάνω της και ψήθηκε και πήρε τα παιχνίδια που της λείπανε, και φέτος έμπαινε με τελείως διαφορετικές συνθήκες. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσω το άλλο παιδάκι που έχουμε, το μικρό, που ανέβηκε πέρυσι από την ακαδημαϊκή ομάδα, την Αντωνία Τιμπριάνα, πολλές δυνατότητες και εκείνη, μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Είναι τα πρώτα της παιχνίδια που θα πάρει σε αυτό το επίπεδο, και αυτό το παιδί έχει πολλές δυνατότητες και την έφερα κοντά στις πιο μεγάλες, που πιστεύω ότι θα τη βοηθήσουν πολύ για να δείξει τα προσόντα της. Έχουμε ένα παιδί, την Αλεξία την Κουτσοβασίλη, που δεν προλάβαμε να τη γνωρίσουμε καλά. Είναι από τη Σπάρτη και φέτος θα ενταχθεί στην ομάδα και δεν έχουμε προλάβει να τη γνωρίσουμε καλά. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν πιστεύω να ξέχασα καμία. Οι βεντέτες, ποιες είναι, Καλομήρα? Οι φίρμες? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ τώρα να μεγάλωσα τα παιδιά με μια λογική ότι δεν πρέπει να έχουμε. Είμαστε όλες μαζί, όλες ίδιες. Εκείνη που παίζει λιγότερο, εκείνη που παίζει περισσότερο. Έχουμε βοηθήσει όλοι, και τα παιδιά που δεν έχουν ακολουθήσει έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην πορεία μας. Δεν μπορώ να σας πω τη Μέρη την Τράγω, ότι είναι βεντέτα. Την ξέρει όλος ο κόσμος και εκεί έχουμε τις φωτογραφίες, τα Facebook, τα Instagram. Η συνέντευξη έφτασε 2.000 προβολές. Εντάξει, δεν αναμενόμενο, δεν το συζητάμε. Κατά τα άλλα, δεν θέλω να... Σίγουρα στον χώρο έχουν ακουστεί περισσότερο το όνομα της Ιωάννας, γιατί από μικρή έχει μπει στη διαδικασία των εθνικών ομάδων και εκεί έχω τις ενστάσεις μου στη διαχείριση των πραγμάτων γενικά. Γιατί, όχι γιατί δεν αξίζει, γιατί περιμένω πάρα πολλά πράγματα από την Ιωάννα και δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει ούτε στο 20% και έχουμε βιαστεί να πούμε η Ιωάννα, η Μαρία Βλασοπούλου. Για μένα, σας είπα ότι η Γατούδη και η Κρυεζή είναι
πάρα πολύ ψηλά, αλλά δεν θα πω για φίρμες. Άμα θέλετε φίρμα, κρατήστε μόνο τη μέρη την τράγου, μέχρι εκεί. Ωραία. Στην Ακαδημία πόσα κορίτσια είναι, Καλομήρα? Κοιτάξτε, έχουμε τη δεύτερη ομάδα μας. Στη δεύτερη ομάδα... Για τις γυναίκες Περιστερίου αναφέρεστε. Ναι, για τις γυναίκες Περιστερίου. Η δεύτερη ομάδα είναι παιδιά μικρότερα, τα οποία δεν έχουν που να αγωνιστούν από τα αθλήματα υποδομού και θα παίξουν στη γάμα εθνική. Με την προσθήκη κάποιων έμπειρων, όχι μόνο... Μόνο τους. Έχω πολύ αξιόλογα παιδιά και σε αυτή την ομάδα. Έχω παιδιά τα οποία είναι στο μετέχμιο της ένταξης στην πρώτη ομάδα, όμως έχουμε συνειδητά επιλέξει και συνεννοηθεί μεταξύ μας, όπως η Βέρα Αποστόλου, ναι, και, αναφέρεις, ναι, και η Μαριφέη η Σαμίου, που έχουμε συνεννοηθεί συνειδητά ότι εννοείται πως πρέπει να αγωνιστούν, να πάρουν παιχνίδια, να πάρουν την ομάδα πάνω τους για να στην εξέλιξή μας να προχωρήσουμε μετά. Την Εμμανουέλα, τη Σικάγκου, τη Δωρά, την Αποστόλου. Έχω παιδιά και από εκεί που περιμένω πράγματα στην πορεία. Και μικρότερα κορίτσια που σταδιακά μπαίνουν στην ομάδα. Είναι πολλά χρόνια μαζί μας. Το Χριστινάκι Μπάτζα φέτος θα παίξει στην ομάδα, θα παίξει στην ομάδα βασική. Το έχουμε από τόσο τα μικρούλι, την Αυδίκου, την Ιακωβίνα. Παιδιά τα οποία είναι μεγάλη χαρά για μένα, όπως σας περιέγραψα για τις μεγάλες. Μεγάλη χαρά να τις βλέπω να εξελίσσονται, να παίρνουν το χώρο και το χρόνο τους και να παρουσιάζουν αυτά που δουλεύουμε τόσα χρόνια. Καλομήρα, θα προέτρεπες μικρά κορίτσια, νεαρά κορίτσια να ασχοληθούν με το χώρο του ποδοσφαίρου, να παίξουν ποδόσφαιρο? Τι θα έλεγες? Κοιτάξτε να δείτε, τα κορίτσια όταν κάποιο κοριτσάκι θέλει να λέει ότι θέλει να πάει στο ποδόσφαιρο, αυτό πιο πολύ θα προέτρεπα τους γονείς να μην φοβηθούν και να μην σταθούν εμπόδιο, γιατί δεν είναι τόσο όπως τα αγόρια. Το αγοράκι πριν ακόμα σκεφτεί τι θέλει, ο μπαμπάς θα του φέρει στην Ακαδημία. Και θα έχω και το παιδί που είναι ταλέντο και παραδόφατσα και το παιδάκι που το τρέχουν εκεί πέρα με τον ζόρι χωρίς να ξέρει ακόμα τι θέλει να κάνει. Τα κορίτσια όμως όταν πάρουν αυτή την απόφαση και το σκεφτούν είναι πολύ συνειδητοποιημένες και αξίζει τον κόπο να τους δοθεί αυτή η ευκαιρία. Εγώ αυτό που είπα και σε προσωπικό επίπεδο, πάρα πολλά πράγματα από το άθλημα, όχι μόνο σε επίπεδο της σωματικής άσκησης. Μιλάμε για ένα άθλημα όπου έχει πάρα πολλές απαιτήσεις αντιληπτικές και μιλάμε για την κοινωνικοποίηση των παιδιών, πράγματα που αντιμετωπίζουν μέσα στην ομάδα. Μπορεί να τους δώσει πάρα πολλά εφόδια, να τους βοηθήσει στην αυτοπεποίθηση, στον αυτοέλεγχο, στη διαχείριση των καταστάσεων, στην κοινωνικότητα. Θα προέτρεπα τα παιδιά, τους γονείς πρώτα απ' όλα, μετά τα παιδιά, το άθλημα να το δοκιμάζουν. Ωραία. Τώρα, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, όπως είπαμε, τι να περιμένουμε από τις νέες ατρομήτου? Να περιμένουμε την άνοδο και από τις γυναίκες Περιστερίου πάλι, τι να περιμένουμε? Ελπίζουμε καταρχάς να... Όποτε, αν... Είτε όχι... τη φετινή χρονιά, είτε την επόμενη. Μπράβο. Σίγουρα στις νέες ατρομήτου θέλουμε, ο βασικός μας στόχος είναι η άνοδος. Μαζί όμως με άλλους επιμέρους στόχους αγωνιστικούς που έχουμε εμείς θέσει, θέλουμε να εξελίξουμε το επίπεδο της ομάδας μας και να επανέλθουμε στα στάνταρ που ήταν τα συνηθισμένα για μας. Ό,τι έχει να κάνει με τις γυναίκες Περιστερίου, την πρώτη χρονιά που κάναμε ομάδα, δεύτερη ομάδα, ανεβήκαμε πολύ εύκολα στη Β' Εθνική και η πορεία μας επίσης στη Β' Εθνική ήταν εύκολη σε ό,τι έχει να κάνει με την παραμονή. Όμως δεν είναι αυτός, δεν μπορώ να πω ότι είναι αυτός ο σκοπός, η άνοδος. Το μόνο που θα ήθελα ήταν να έχουν πιο πολλά παιχνίδια τα παιδιά, ούτως ώστε να μπορώ να δίνω περισσότερο χρόνο συμμετοχής, να παίζουν όλα τα παιδιά και να εξελίσσονται και να μην έχω αυτή την πίεση, γιατί αναγκαζόμαστε και πάμε σε τουρνουά αγοριών που είναι πολύ καλό για τα κορίτσια, αλλά σκεφτείτε ότι ναι, το προηγούμενο επίπεδο με τις μεγάλες μου που τις πήγαινα καρφί για ανταγωνισμό και για πρώτη ομάδα, είχα τη δυνατότητα και τις είχα δουλέψει έτσι που να μπορούμε συνέχεια να ανταγωνιζόμαστε αγόρια. Στο άλλο το επίπεδο δεν είναι τόσο εύκολο, μπορεί να απογοητευτούν, μπορεί να μην είναι όλα τα παιδιά στο ίδιο, ποτέ δεν είναι όλα τα παιδιά, αυτή είναι μια πολύ βασική διαφορά.
που έχει το αντρικό με το γυναικείο. Πρέπει η μεθοδολογία σου και η προπονητική σου κατεύθυνση να είναι τέτοια που να μπορείς ταυτόχρονα να εξισορροπήσεις τις διαφορές, χωρίς όμως να κάποιο παιδί να χάνει την εξέλιξή του, κάποιος να παίρνει λιγότερα και κάποιος να μην παίρνει καθόλου. Οπότε για τις γυναίκες του Περιστερίου η εξέλιξη είναι το βασικό ζητούμενο. Ποιος θα ήθελες να ευχαριστήσεις, Καλομήρα, για τη συνεργασία σου? Να πω καταρχάς ότι εκτός από τις γυναίκες του Περιστερίου έχουμε και άλλα τμήματα κάτω από τα παιδιά αυτά. Τη φετινή χρονιά έχουμε ένα τμήμα. Παλιότερα είχαμε και περισσότερα και θέλω αυτό το βασικό που βασικός στόχος, όσο βασικό στόχο για μένα είναι η πορεία των μεγάλων κοριτσιών και η εξέλιξή τους, να πάνε στο δυνατόν ψηλότερα και σαν ομάδα και σαν μονάδες, τόσο βασικό είναι για μένα και το να έρθουν μικρά κοριτσάκια με το που θα ξεκινήσει ξανά η δραστηριότητα και να εμπλουτίσουμε την ομάδα μας. Ποιος θα να ευχαριστήσω? Όπως φυσικά θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Στέλλα και τον κύριο Τάσο. Την κυρία Στέλλα Μουζάκη. Κυρία Μουζάκη και τον κύριο Τράου και για την ευκαιρία που μου δώσανε στο προπονητικό κομμάτι και για το γεγονός ότι είναι εκεί και διαχειρίζονται, προσφέρουν αυτή τη σιγουριά στην ομάδα, σε όλους εμάς, τη σιγουριά, τη συνέχεια στο διοικητικό κομμάτι. Μαζί και τη Μέρη, γιατί βοηθάει πάρα πολύ σε όλα τα κομμάτια, γιατί τη μητέρα της όπου χρειάζεται, γιατί όλα πέφτουν πάνω της, είτε στο προπονητικό κομμάτι μέσα με εμάς, με τα παιδιά, παντού. Φυσικά, όπως σας είπα, στο κομμάτι το προπονητικό, σας μίλησα για τον δάσκαλό μου, τον κύριο Βαγγέλη, τον Μπεκρή, και φυσικά και τους συνεργάτες μου, τον κύριο Νίκο και τον κύριο Ιούλιο τον Λαμπρινάτο, που είναι και εκείνοι, μου προσφέρουν μια πολύ μεγάλη ηρεμία στη δουλειά μου και στις συνθήκες εκείνες που χρειάζομαι για να κάνω αυτό που αγαπάω, γιατί είναι πολύ, για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι με τα μικρά τα παιδιά, με γεμίζει το ίδιο και αυτά θα ήθελα να πω σε ό,τι έχει να κάνει με τις ευχαριστίες. Σίγουρα οι άνθρωποι που συνεργαζόμαστε στα γήπεδα, εκεί στη Χρυσούπολη που είμαστε, οι άνθρωποι της Κηπούπολης, με τον κύριο Δημήτρη. Τον κύριο Τσουχνάκη. Ναι, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά, κύριοι. Θα μας βοηθήσουν να πάμε το τέρμα, το μαζούν να το σπρώξουμε. Ναι, μου το είπε και η Μέρη αυτό. Εκείνη. Μέρη Τράλου. Ο κύριος Βαγγέλης. Ο Κοτσάλος. Ο κύριος Βαγγέλης, ναι. Που δάσκαλος. Έχει το δικό του προσωπικό στυλ και μπορεί να τον χαζεύεις και να τον ακούς να πάρεις κάτι. Όλους τους ανθρώπους εκεί κοντά που είναι και συνεργαζόμαστε και μας έχει λείψει αυτή όλη η συναναστροφή. Ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, γιατί είσαι και σε ακαδημία με αγόρια. Ποιες είναι οι διαφορές αγοριού και κοριτσιού? Ποιος είναι ο πιο εύκολος δέκτης? Κοιτάξτε να δείτε. Των πληροφοριών που θα δώσεις εσύ. Ναι. Το κορίτσι είναι... Εφόσον μιλάμε για ποδόσφαιρο, υπάρχουν βασικές διαφορές, όπως σας περιέγραψα πριν. Είναι τελείως διαφορετικό το ακαδημαϊκό κομμάτι στα αγόρια και τελείως διαφορετικό αναπτυξιακές ηλικίες στα κορίτσια. Η γενική εικόνα βιβλιογραφικά και έρευνες και η εμπειρική είναι φυσικά ότι τα κορίτσια οριμάζουν πιο γρήγορα και σε κάποιες δεξιότητες μπορεί να αντιληφθούν καλύτερα κάποιες οδηγίες. Στο τακτικό κομμάτι κυρίως, γιατί στο τεχνικό κομμάτι τα αγόρια είναι πιο εξοικειωμένα, παίζουν από πολύ μικρά δεν υπάρχουν πλατείες πλέον, αλλά μπορούν να παίζουν στο σχολείο ή με τους μπαμπάδες ή έχουν περισσότερη επιρροή. Και εκείνο που θέλω να τονίσω εγώ, εκτός από αυτές τις βασικές διαφορές, και φυσικά υπάρχουν και άλλες διαφορές, ό,τι έχει να κάνει με την ευρωμυϊκή συναγωγή, ότι τα αγόρια κάποια στιγμή θα πάρουν το απότομα του ύψους και θα υπάρξει μια διακοπή και μετά θα πρέπει να το ξαναπιάσει από την αρχή και ανατομικές διαφορές. Υπάρχουν πολλά τέτοια ζητήματα που πρέπει ένας γυμναστής να τα έχει οπωσδήποτε στο μυαλό του. Εγώ θέλω να σταθώ στο ψυχοπνευματικό κομμάτι. Τελείως διαφορετικά φέρεσαι στα κορίτσια, τελείως διαφορετικά στα αγόρια. Ακόμα και σε ένα μικρό ζήτημα ανταγωνισμού που θα δημιουργηθεί μεταξύ στα παιδιά, ανάμεσα στα παιδιά, πρέπει να το διαχειριστείς αλλιώς όταν αναφέρεσαι στα κορίτσια και αλλιώς στα αγόρια. Τα κορίτσια πρέπει να τα πείσεις με επιχειρήματα και να τις φέρεις σε μια συνθήκη που και να μην το επιτρέψεις αυτό καθόλου. Τα αγόρια, κάποια στιγμή ο συναγωνισμός μπορεί να λειτουργήσει και εξελικτικά. Υπάρχουν πολλές διαφορές. Ποιους παίκτες έχεις ως πρότυπα, επιθετικούς ή παίκτριες ή
ποδοσφαιριστές, έτσι, σου αρέσουν? Κοιτάξτε, μου αρέσουν, βλέπω ποδόσφαιρο γενικά, κυρίως αγγλικό. Σαν παίχτες, θα σας πω από παλιότερα που έπαιζα και εγώ και... Σωστά. Μου άρεσε πολύ ο Ντρογκμπά, το στυλ του έτσι που ήταν δυναμικό και παντού ενεργητικό σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, αμυντικά, επιθετικά, παντού. Σίγουρα, στυλ παιχτών σαν τον Ιμπραήμοβιτς, και αυτή είναι στα γούστα μου. Αυτά. Αγαπημένες ομάδες? Ομάδες, έτσι... στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στηρίζω τη Manchester United. Τα τελευταία χρόνια έχει χάσει το βηματισμό. Εμφανίζεται ίσως τώρα τελευταία να μπει ξανά σε τροχιά καλύτερων επιδόσεων. Προπονητές, το Μουρίνιο. Προπονητές, σίγουρα ο Πέγκλα Γκουαρδιόλα έχει μια... έφερε στο άθλημα σε μια άλλη εποχή και αρκετοί μετά από αυτόν ακολούθησαν τη σχολή, τη συγκεκριμένη. Όμως και οι προπονητές, αν και δεν μου αρέσει τόσο η αμυντική προσέγγιση, ο χαρακτήρας του Σιμεώνε που είναι πολύ επιτακτικός και συμμετοχικός στο παιχνίδι, είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο μου προκαλεί θετικά θετική εντύπωση. Ο Μουρίνιο δεν είναι... Δεν είμαι γενικά, σίγουρα έχει πολλές επιτυχίες και πολλές ιδέες και βρίσκει διαφορετικούς, έχει βρει πολλούς διαφορετικούς τρόπους να πρωταγωνιστήσει στο χώρο. Όμως γενικά δεν συμπαθώ πολύ, έχει ένα υπερακτικό ύφος και στυλ. Τώρα θα ήθελα το μήνυμα της προπονήτριας των νέων ατρομήτου Καλομήρας Κοντομήχη σε όλους όσους ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Ελπίζω να τελειώσει σύντομα αυτή η περίοδος, η δύσκολη για όλους εμάς και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα γήπεδα και να ασχοληθούμε με το άθλημα που αγαπάμε. Σίγουρα πρέπει να έχουμε τα κουράγια για να καλύψουμε τα κενά που προήλθαν από αυτά, να δουλέψουμε πολύ περισσότερο. Ελπίζω όλα αυτά που λένε οι ειδικοί που γνωρίζουν καλύτερα από εμάς να ισχύσουν και να μην ξαναβρεθούμε σε τέτοια δύσκολη συνθήκη. Και ελπίζω όλοι να υπάρχει εξέλιξη στο χώρο μας, σύπνοια, και να προχωράμε σε μια λίγο πιο κοινή γραμμή, θα ήθελα να πω. Γιατί θεωρώ ότι ένα βασικό ελάττωμα του χώρου μας είναι ότι ασχολούμαστε λίγο ο καθένας με τα συμφέροντα, τα μικροσωματιακά, και επειδή ο χώρος μας έχει πολλά προβλήματα και είναι υποβαθμισμένος, αν ήδη δεν τον αγαπήσουμε πρώτα απ' όλα και δεν ασχοληθούμε σε βάθος με αυτόν, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι από τους άλλους. Και φυσικά δεν θεωρώ ότι εγώ είμαι μόνη ρομαντική, μόνη που γνωρίζω τα προβλήματα και λέω αυτά. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το γυναικείο έχουν πολύ αγάπη και πάθος γι' αυτό, γιατί είναι και πολύ λίγες οι απολαβές και τα ωφέλη. Όμως αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και να πάμε προς όφελος του χώρου μας, να το πάμε δύο βήματα πιο μπροστά. Και πώς αισθάνεσαι τώρα που όλο αυτό το χρονικό διάστημα εσύ που έχεις μάθει να είσαι κάθε μέρα στο γήπεδο, είτε για προπόνηση είτε για αγώνα? Πώς περνάς το χρόνο σου? Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, η αλήθεια είναι. Δεν έχω ξαναβρεθεί προσωπικά σε τέτοια συνθήκη. Από φοιτήτρια σας δούλευα, είχα τη δουλειά μου, την προπόνησή μου, τη σχολή μου, μετά τρεις δουλειές, μετά πολύ συνέχεια έντονη δραστηριότητα. Ήταν πολύ απότομο για μένα όλο αυτό. Προσπαθώ να το διαχειριστώ όσο καλύτερα γίνεται. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω καταφέρει να αξιοποιήσω σωστά, όπως ή πιο κατάλληλα, με κάποιες παραπανήσεις γνώσεις. Υπάρχει ένα σχετικό άγχος αυτή την περίοδο που δεν μας επιτρέπει αυτή τη συνθήκη. Δύσκολα. Λίγο
γυμναστική, λίγο πράγματα τα οποία μας κάνουν να ξεφεύγουμε και περιμένουμε πότε θα έρθει η ώρα που θα επιστρέψουμε στη καθημερινότητα και στη κανονικότητα όπως έχουμε μάθει τον τελευταίο καιρό να τη λέμε. Ωραία, να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ πάντα επιτυχίες και σύντομα να τα πούμε στο γήπεδο, έτσι, στον αγωνιστικό χώρο. Καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.